λέγοντες ειρήνη, ειρήνη, και δεν υπάρχει ειρήνη. Μήπως ισχύνθησαν ότι έπραξαν θέλημα? Μάλιστα ουδόλως δεν ισχύνθησαν, ουδέ ηρυθρίασαν. Δια τούτο θέλους υπέσει μεταξύ των πιπτόντων εν το καιρό της επισκέψεως αυτών θέλους συναπολεστεί, είπε Κύριος. Εξάπαντος θέλω αναλώσει αυτούς, λέγει Κύριος, δε θέλους συνείστε στα φιλέν τη αμπέλο ουδέ σίκα εν τη σικαία. Και το φίλον θέλει μαρανθεί και τα αγαθά τα οποία έδωκα εις αυτούς θέλουν συμφύγει από αυτόν. Αμήν. Με θαυμασμό, έκπληξη και απορία ο Θεός βλέπει το λαό Του να χάνεται. Υπάρχει θεραπεία, υπάρχει σωτηρία που είναι η μετάνοια και η επιστροφή σε Αυτόν, και ο Θεός που είναι βοήθεια ετοιμοτάτη στους ανθρώπους, αλλά βλέπει ότι αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται με κανένα τρόπο. Και αναρωτιέται ο Θεός που αγαπάει τον άνθρωπο, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αναρωτιέται ο Θεός που αγαπάει το λαό Του, γιατί Αυτός τον εκάλεσε και Αυτός τον έφερε, που αγαπάει τους ανθρώπους, γιατί Αυτός θέλει τη σωτηρία των ανθρώπων. Εάν κάποιος πέσει, σκοντάψει και πέσει, δεν σηκώνεται. Αν κάποιος χάσει το δρόμο του, πηγαίνει κάπου και χάσει το δρόμο του, δεν επιστρέφει στο σωστό δρόμο. Γιατί ο λαός αυτός εστράφει παντοτινή στροφή προς το λάθος, παντοτινή στροφή προς την αποστασία, προς την απομάκρυση από το Θεό? Γιατί προσιλώνονται οι άνθρωποι αυτοί στην απάτη και αρνούνται να επιστρέψουν στη δικαιοσύνη του Θεού? Και ο Θεός στρέφει με προσοχή τα αυτιά Του να ακούσει. Να ακούσει τα λόγια των ανθρώπων μέσα στις οικογένειες. Να ακούσει τα λόγια των ανθρώπων μέσα στις καρδιές τους. Να ακούσει τα λόγια των ανθρώπων, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί και ακούει καθαρά και την καρδιά και διακρίνει και τη δύναμη του ανθρώπου. Ακούει τα πάντα, γνωρίζει τα πάντα. Με προσοχή λοιπόν στρέφει τα μάτια του, τα αυτιά του να δει και να ακούσει εάν υπάρχει αλήθεια ανάμεσά τους, και δεν βρίσκει. Δεν υπάρχει κανένας, απίστευτο, κανένας που να μετανοεί και να επιστρέφει στο Θεό. Κανένας που να λέει «Θεέ μου, έκανα λάθος». Αλλά συνεχίζουν να προχωράνε το δρόμο που έχουν επιλέξει, το δρόμο της απομάκρυνσης από το Θεό. Κανένας δεν λέει «Τι κάνω?». Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είναι πολύ σημαντικό όλοι μας κάθε τόσο να στεκόμαστε μπροστά στο Θεό και να Τον ρωτάμε «Πού βρίσκομαι? Τι κάνω? Πώς με βλέπεις? Πώς με βλέπεις? Τι διακρίνεις εμένα?». Γιατί όταν ο άνθρωπος, αδελφοί, δεν έχει αυτή τη σκέψη, αυτή την πραγματική απόφαση μες στην καρδιά του να αναρωτιέται αν είναι ευάρεστος εις τον Θεό είτε όχι, ποτέ δεν θα κατανοήσει γιατί ο Θεός δεν είναι μαζί του. Θα παραπονιέται στο Θεό, θα λέει «Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, με εγκατέλειψε ο Θεός», θα ελπίζει, αλλά με μια ελπίδα ματέα, όχι βεβαία και ασφαλή. Και το σημείο, το συγκεκριμένο που οφείλεται η ελπίδα του ανθρώπου να είναι ματέα, είναι όταν ο άνθρωπος δεν σκέφτεται να πλησιάσει το Θεό, να πλησιάσει το Λόγο του Θεού, να πλησιάσει τον καθρέφτη της ψυχής του με ένα σοβαρότατο ερώτημα. «Κύριε, πώς με βλέπεις? Τι διακρίνεις στη ζωή μου? Τι δεν σ' αρέσει από μένα?».
Ο άνθρωπος που δεν έχει αυτή τη λογική, το βέβαιο είναι ότι θα απομακρύνεται από το Θεό και δεν θα το καταλαβαίνει. Γιατί ο μόνος που μπορεί να μας αποκαλύψει σε εμάς τους ανθρώπους τα λάθη μας είναι ο Θεός. Ο μόνος. Όλοι εμείς έχουμε μέσα μας το αίσθημα της αυτοδικαίωσης. Έχουμε μέσα μας το αίσθημα ότι καλά τα λέμε, καλά τα κάνουμε και καλά προχωράμε. Πρέπει να συμβεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο όμως δεν είναι αυτό το οποίο μας ενοχλεί. Πρέπει να συμβεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό για να πούμε πω που αμάρτησα, έκανα λάθος. Όμως δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι όταν αρχίσει η αποστασία από σιγά σιγά, από λίγο λίγο που αυξάνει, θα φτάσει στα μεγάλα και τότε δεν μπορεί να επιστρέψει ο Θεός. Ο άνθρωπος θα θέλει αλλά δεν μπορεί να επιστρέψει. Γι' αυτό και ο Θεός μας φέρνει σαν παράδειγμα τον πελαργό. Ο πελαργός στον ουρανό γνωρίζει πότε πρέπει να επιστρέψει από εκεί που ξεκίνησε. Και γιατί επιστρέφει? Γιατί προβλέπει ότι τα πράγματα γίνονται δύσκολα για αυτόν. Το χειμώνα κατεβαίνει νότια. Εάν παραμείνει νότια, θα ψοφήσει από τον πάγο. Συγγνώμη, το χειμώνα κατεβαίνει νότια. Αν παραμείνει νότια, θα ψοφήσει από τη ζέστη. Έχει τη λογική του, που ο Θεός την έχει βάλει στην καρδιά του. Ο άνθρωπος δεν έχει λογική. Τα πουλιά έχουν λογική. Το τριγώνι, ο γερανός και το χελιδόνι ανεβοκατεβαίνουν γνωρίζοντας πότε πρέπει να αποδημήσουν, δηλαδή να φύγουν από εκεί που βρίσκονται. Ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει πότε πρέπει να φύγει από εκεί που βρίσκεται. Να εγκαταλείψει τον τόπο που βρίσκεται. Να εγκαταλείψει τον τρόπο που ζει. Να εγκαταλείψει τον τρόπο που σκέπτεται. Τα πουλιά γνωρίζουν ότι αν παραμείνουν εκεί θα είναι κακό. Και ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ότι αν παραμείνει στην αμαρτία θα είναι κακό. Και απορεί ο Θεός. Να υπάρχει σωτηρία και εσύ να χάνεσαι στην απώλεια. Να υπάρχει εύκολος τρόπος διόρθωσης των πραγμάτων και εσύ να επιμένεις στην καταστροφή. Να το ξαναπώ, αδερφοί, να υπάρχει εύκολος τρόπος να διορθώνεται τα πράγματα στη ζωή μας. Εύκολος τρόπος. Και εμείς να παραμένουμε πεισματοδός με τη λογική μας, με την άποψή μας, εκεί που είναι η καταστροφή. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και να πω κάτι, αυτοί είμαστε. Και ο μόνος τρόπος για να γλιτώσουμε από αυτή την ταλαιπωρία, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, είναι να μάθουμε, να συνηθίσουμε, να στεκόμαστε πολύ συχνά, αν είναι δυνατόν κάθε μέρα, μπροστά στο Θεό με αυτή την ερώτηση. Κύριε, τι κακό βλέπεις σε μένα και με πρόθεση να το διορθώσω? Τι βλέπεις σε μένα, τι είναι αυτό που βλέπεις σε μένα και δεν σ' αρέσει? Γιατί η πρόθεσή μου είναι να το διορθώσω. Η πρόθεσή μου είναι πιο σωστά να επιστρέψω να το διορθώσεις εσύ. Αρρωσταίνουμε και τι κάνουμε, τρέχουμε στο γιατρό. Γίνεται κάτι κακό στη ζωή μας, τρέχουμε σε αυτόν που μπορεί να το λύσει. Και όταν έρχεται η καταστροφή στη ζωή μας, δεν πάμε σε αυτόν τον μόνο που είναι αδύνατον να μην μας βοηθήσει. Απορεί, θαυμάζει ένα γιατί βγαίνει από την καρδιά του Θεού.
Και μάλιστα εκείνο που διακρίνει και είναι φοβερό, λένε ότι είναι σοφοί γιατί ο λόγος του Θεού είναι στα χέρια τους. Και έχουν δίκιο. Λένε ότι είναι σοφοί γιατί κρατάνε στα χέρια τους το λόγο του Θεού. Αλλά ματέως τον κρατάνε, γιατί τον διαβάζουν και τον ερμηνεύουν κατά την καρδιά τους. Προσκαλούν διδασκάλους κατά την επιθυμία της καρδιάς τους για να ακούνε αυτά τα οποία αυτοί θέλουν. Τώρα τελευταία έχει βγει μια καινούργια λογική της χάρης του Θεού που καλύπτει κάθε παράνομη αμαρτία. Με τη χάρη του Θεού και με τη λογική αυτή της διεστραμμένης χάρης του Θεού στο μυαλό τους, καλύπτουν όλες τις παραβάσεις και τις αμαρτίες τους λέγοντας «κάνει χάρη ο Θεός». Όχι. Ο Θεός κάνει χάρη για να σε σώσει όταν μετανοείς. Δεν κάνει χάρη να σε σώσει όταν μένεις στην αμαρτία σου. Δεν είναι χάρη σε αυτό. Δεν γίνεται ο Θεός συμμέτοχος στην αμαρτία του ανθρώπου. Θα κάνει χάρη. Πότε? Όταν πεις «ήμαρτον ενωπιών σου Θεέ μου». Συγχώρεσέ με, δηλαδή όταν μετανοήσεις και επιστρέψεις στο Θεό θα βρεις χάρη από το Θεό. Αλλά όταν μένεις στην αμαρτία πεισματοδός, όταν δεν αναρωτιέσαι, βρε αδερφέ, δεν αναρωτιέσαι «είναι, με βλέπεις Κύριέ μου έτσι πως πρέπει να είμαι, πως με βλέπεις» και συνεχίζεις κατά την απόφαση τη δική σου, κατά τη γνώμη τη δική σου και κατά την επιθυμία της καρδιάς σου να προχωράς στο δρόμο που εσύ εξέλεξες, τότε δεν θα συναντήσεις τη χάρη του Θεού, την κρίση του Θεού θα συναντήσεις. Άλλο χάρις και άλλο κρίση. Στη μετάνοια πάντοτε ο Θεός κάνει χάρη. Στην επιστροφή πάντοτε ο Θεός κάνει χάρη. Στο φόβο του Θεού αν περπατάμε σωστά, πάντοτε ο Θεός κάνει χάρη. Στην αμαρτία μας δεν κάνει χάρη. Λυπάται. Γι' αυτό και ομολογεί και λέγει «από μικρού ως μεγάλου εκείνο το οποίο βλέπω σε εσάς είναι πλεονεξία και ψέμα». Πώς να κάνει χάρη, αδερφοί, ο Θεός στην πλεονεξία και στο ψέμα των ανθρώπων? Τι σώη χάρη είναι αυτή? Χωρίς μετάνοια, χωρίς επιστροφή, χωρίς εξήτηση του Θεού. Και ο προφήτης και ο ιερεύς λένε και πράττουν το ψεύδος και ιάτρευσαν, και εδώ είναι αδερφοί το κρίσιμο και το μήνυμα, ιάτρευσαν το σύντριμα της θυγατρός του λαού μου επιπολέως λέγοντες ειρήνη, ειρήνη, όλα καλά, αλλά τίποτα δεν είναι καλά. Λένε και ελπίζουν ότι όλα είναι καλά και όλα θα πάνε καλά και ο Θεός λέει τίποτα δεν θα πάει καλά. Εάν δεν υπάρξει μετάνοια και επιστροφή, το βεβαιώνει ο Θεός, τίποτα δεν θα πάει καλά. Μωρέ, ελπίζουμε στο Θεό. Ματέως ελπίζεται στο Θεό. Στη χάρη του Θεού. Ματέως ελπίζεται στη χάρη του Θεού. Η χάρη δεν καλύπτει την αμαρτία. Συγχωρεί την αμαρτία όταν μετανοήσει ο άνθρωπος. Αφαιρεί την αμαρτία όταν επιστρέψει ο άνθρωπος στο Θεό. Αλλά οι άνθρωποι τι κάνουνε? Δεν διακρίνουνε τελικά πόσο μεγάλο είναι το κακό που υπάρχει στη ζωή τους, πόσο μεγάλο είναι το κακό της αμαρτίας, της παράβασης και της ανομίας. Δεν το διακρίνουν καθόλου και δεν προσέχουν. Δεν θέλουν. Και στη συνέχεια δεν μπορούν. Γιατί ο φόβος του Θεού δεν κυριαρχεί στη ζωή τους. Αλλά στη ζωή τους κυριαρχεί
ο φόβος των ανθρώπων. Ο φόβος των άλλων πραγμάτων. Είναι φόβος απώλειας και είναι και φόβος αιώνιας ζωής. Φοβάμαι μη λυπήσω το Θεό. Φοβάμαι μη λυπήσω το Θεό. Και ο Θεός χαίρεται. Φοβάμαι μη βρω τον πελά μου από τους ανθρώπους. Και ο Θεός λυπάται. Μόνο η τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο των ανθρώπων. Και η τελεία αγάπη είναι ο Θεός. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος επιμένει στη γνώμη του, στην άποψή του, στο δρόμο του και προσπαθεί με επιπολαιότητα που θα δούμε ποια είναι, με επιπολαιότητα να διορθώσει τα κακώς κείμενα στη ζωή του, εκείνο το οποίο έρχεται είναι μεγαλύτερο κακό. Και αυτό, αδελφοί, να το προσέξουμε. Εάν προσπαθήσεις σήμερα να διορθώσεις τα άσχημα που υπάρχουν στη ζωή σου χωρίς να ζητήσεις τη βοήθεια του Θεού μετανοώντας και επιστρέφοντας στο Θεό, αυτό το οποίο έπεται είναι πιο άσχημο, πιο μεγάλο κακό. Όχι γιατί ο Θεός είναι κακός. Ο Θεός είναι καλός, είναι αγαθός. Αλλά γιατί ο διάβολος εκμεταλλεύεται τον τόπο που του δίνεις, την πόρτα που του ανοίγεις. Υπάρχει τρόπος να κλείσεις την πόρτα στο διάβολο οριστικά, επικαλούμενο στο όνομα του Χριστού, μετανοώντας και ζητώντας πραγματικά τη χάρη του Θεού που θα έρθει. Και υπάρχει και τρόπος να αφήνεις ανοιχτή την πόρτα και να την ανοίγεις όλο και περισσότερο, για να φέρει ο διάβολος όλο και μεγαλύτερο κακό, καταστροφή, μέχρι να φτάσει στο θάνατο, γιατί είναι απαρχής ανθρωποκτόνος. Δεν είναι ο υπεύθυνος ο διάβολος, εσύ και εγώ είμαστε υπεύθυνοι. Σε ποιον ανοίγουμε την πόρτα και σε ποιον κλείνουμε την πόρτα. Πώς ανοίγουμε την πόρτα και πώς κλείνουμε την πόρτα μπροστά μας. Εάν αποφασίσουμε να είναι κλειστή η πόρτα στο διάβολο, αυτό γίνεται μόνο όταν με σοβαρότητα, με φόβο Θεού, όχι με επιπολαιότητα, όχι με λόγια, όλα καλά θα πάνε βρε αδερφέ, ο Θεός είναι μαζί μας, δεν είναι μαζί μας. Με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με φόβο Θεού, μπαίνω στο ταμείο μου, ανοίγω την καρδιά μου, εξομολογούμε τις αμαρτίες μου, κλαίω για τις αμαρτίες μου, πενθώ για τις αμαρτίες μου και ζητάω από το Θεό να με σπλαχνιστεί, να με λεήσει. Τότε θα με ευλογήσει ο Θεός. Θα κλείσει την πόρτα στο διάβολο και θα ανοίξει μία πόρτα δική του, γιατί είναι αυτός που ανοίγει και κανένας δεν κλείνει. Σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, έτσι πως είναι η αλήθεια. Ποια πόρτα έχεις ανοιχτή μπροστά σου? Ποια πόρτα έχεις αφήσει ανοιχτή? Ποια πόρτα έχεις κλείσει? Γιατί όποιον περιμένεις να έρθει, μόνο αν βρει την πόρτα ανοιχτή να έρθει, θα έρθει. Αν περιμένεις να έρθει ο Χριστός, πρέπει να το ανοίξει την πόρτα. Κρούω σήμερα, λέει ο Χριστός, κρούω. Αν κάποιος ακούσει τις φωνές μου και μου ανοίξει την πόρτα, εγώ θα μπω, θα εισέλθω, θα κάτσω στο τραπέζι του, θα φάω μαζί του, αυτός θα φάει μαζί μου, θα γίνουμε φίλοι και όλα θα αλλάξουν. Αν όμως ακούω το χτύπημα του Χριστού, αλλά φοβάμαι, αδιαφορώ, ενδιαφέρομαι για άλλα πράγματα, τότε η πόρτα του Χριστού θα μείνει κλειστή
και αυτή που θα ανοίξει είναι η πόρτα που θα έρθει ο διάβολος να ανακατέψει τη ζωή σου, να την καταστρέψει τη ζωή σου. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε δύο κυρίους, αδερφοί. Αυτό είναι βέβαιον. Ή τον Θεό ή τον Μαμονά. Δεν μπορείς να περπατάς σε δύο δρόμους. Δεν μπορείς να έχεις δύο φρονήματα. Ή το φρόνημα του Χριστού και του Πνεύματος του Αγίου ή το φρόνημα του κόσμου και του Άρχοντος του κόσμου τούτου. Εκείνο που είναι επικίνδυνο είναι η επιπολαιότητα που δείχνουμε πολλές φορές στη ζωή μας για τη διόρθωση των πραγμάτων. Γιάτρευσαν το σύντριμα της θυγατρός μου επιπολέως. Ενώ ο Θεός θέλει σοβαρότητα, θέλει επίγνωση, θέλει προσέγγιση, θέλει προσευχή, θέλει μετάνοια, θέλει επιστροφή. Άνοιξε, αδερφέ, την πόρτα που σου χτυπάει σήμερα ο Χριστός. Δεν είναι για μερικούς, είναι για όλους μας αυτός ο λόγος. Πρόσεξε. Πρόσεξε, μη ζούμε, να προσέχουμε, μη ζούμε με επιπολαιότητα τα πράγματα του Θεού. Μη τα παίρνουμε πολύ ελαφριά τα πράγματα του Θεού. Μην ξεχνιόμαστε. Με το Θεό κανείς δεν μπορεί να παίξει. Δεν εμπέζεται ο Θεός. Εάν σπέρνεις στη σάρκα, το βέβαιο είναι ότι θα θερίζεις φθορά. Αν σπέρνεις όμως το πνεύμα, το βέβαιο είναι ότι θα θερίζεις ζωή αιώνιο. Να προσέχουμε, αδερφοί αγαπητοί, την επιπολαιότητα στη ζωή μας. Δεν είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ο εχθρός μας είναι πανούργος. Έχει εμπειρία εκατομμυρίων δισεκατομμυρίων χρόνων. Είναι ανθρωποκτόνος, σε μισή. Μεθοδεύεται την πλάνη, μεθοδεύεται το θάνατό σου, την απώλειά σου. Έχει συνεργάτες. Έχει ανθρώπους με τους οποίους μπορεί να συνεργαστεί απόλυτα. Να διώξουμε από πάνω μας κάθε επιπολαιότητα. Και να σταθούμε με τη σοβαρότητα του δούλου του Θεού. Μπροστά στην παρουσία του Θεού. Γιατί το αύριο δεν εξαρτάται ούτε από το Θεό, ούτε από το διάβολο. Από σένα εξαρτάται και από μένα. Από τη δική μου απόφαση. Και σήμερα να σηκωθούμε, αδελφοί σας παρακαλώ, και να σταθούμε στην παρουσία του Θεού και να ρωτήσουμε όλοι μας, Κύριε, πώς με βλέπεις. Φανέρωσέ μου τα λάθη μου να τα διορθώσω. Δείξε μου ποιο δρόμο να περπατήσω. Δίδαξέ με τα δικαιώματά σου. Δίδαξέ με να πράττω το θέλημά σου. Σε χρειάζομαι. Χωρίς εσένα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Χωρίς εσένα δεν βλέπω καλά. Χωρίς εσένα δεν ακούω καλά. Χωρίς εσένα τίποτα δεν μπορώ να σκεφτώ. Τίποτα δεν μπορεί να κάνω. Έλα, Κύριε, και φανέρωσέ μου την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Έλα, Κύριε, και διόρθωσέ με, ελέησέ με, σπλαχνίσου με. Πατέρα μας σε ουράνιε, στο όνομα του Χριστού, στεχόμαστε με φόβο και τρόμο στην παρουσία σου για τη σωτηρία μας. Αναγνωρίζουμε ότι σπολάπτεο με νάπαντες και πολλές φορές, Κύριε Θεέ μου, με επιπολαιότητα, Κύριε Θεέ μου, συγχώρεσέ μας. Με άκρατη επιπολαιότητα στεκόμαστε στην παρουσία σου. Ακούμε το λόγο σου και σκεφτόμαστε άλλα. Μας μιλάς με το Πνεύμα σου το Άγιο και εμείς κάνουμε άλλα.
αντί να γονατίσουμε και να επιστρέψουμε σε σένα και να σου ζητήσουμε βοήθεια, αγωνιζόμαστε εμείς να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και άλλους ανθρώπους προς καταστροφήν μας, Κύριε μου. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ στο όνομα του Χριστού. Δώσε μας, Κύριε Θεέ μου, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Δώσε μας φανέρωση, δώσε μας όραση Θεού, Κύριε μου. Δώσε μας οτίον πεπαιδευμένου μέσα μας, να ακούμε καθαρά τη φωνή σου, να βλέπουμε καθαρά το πρόσωπό σου, να ακούμε, Κύριε Θεέ μου, προσεκτικά το λόγο σου. Σε παρακαλούμε, Κύριε. Ω, αλληλούια, αδύνατοι είμαστε, ασήμαντοι είμαστε. Βόηθα μας, Κύριε μου, διόρθωσέ μας, Χριστέ μου. Θέλουμε να έχουμε σοβαρότητα, προσεκτικότητα, φόβο Θεού, αγάπη Θεού. Στο όνομα του Χριστού σε παρακαλούμε, βόηθησέ μας, Κύριε Θεέ μου. Αμήν, Χριστέ μου.